Καλώς ήρθατε σε ένα motovlog πίσω στην καναλάρα μου. Είμαστε εδώ πίσω να κάνουμε άλλο ένα motovlog, το νούμερο 2 αλλά και 1 θα μπορούσαμε να το πούμε, μιας και το πρώτο motovlog ήταν πολύ μικρό. Ήθελα να κάνω κυρίως το Q&A και να σας δείξω την πήρα μηχανάκι, οπότε δεν νομίζω πως μετρούσε κατά πάρα πολύ το πρώτο. Παρ' όλα αυτά, δείτε που ξεκινάω. Ξεκινάω από την παραλία, από την πανέμορφη παραλία του Ρεθύμνου, η οποία να σας πω πως έχουμε καύσωνα. Μιλάμε, πες να χτυπάει και σαραντάρια. Δεν ξέρω πώς θα χτυπάει. Γάμισε, δηλαδή τι να σου πω τώρα. Έχω υδρώσει, φοράω τον εξοπλισμό για την κάμερα. Δηλαδή σκέφτομαι να φορούσα και εξοπλισμό για το μηχανάκι, που είναι ναι μεν απαραίτητο, αλλά δεν θα τον άνεχα. Με κοιτάνε όλοι κάπως περίεργα όταν βλέπουν την κάμερα και συνειδητοποιήσουν ότι τραβάω βίντεο. Ουσιαστικά ανέβασα ένα story στο Instagram. Ρώτησα ρε παιδί μου τι θεματάκι θέλετε, ξέρω εγώ. Πολλοί μου γράψατε story time και λέω γιατί όχι. Ένας μου έγραψε ή δύο, δεν θυμάμαι τώρα όπως είχα δει, να μιλήσω για το πρώτο μου ατύχημα. Αν είχα ποτέ ατύχημα και να το εξηγήσω ρε παιδί μου τι γέννηκε, τι παίχτηκε κτλ. Γενικότερα, όπως τώρα δηλαδή, είμαι πολύ προσεκτικός οδηγός. Δεν έχω δημιουργήσει θέματα, δεν έχω πάθει κάτι. Το μόνο πράγμα που έπαθα ήταν την πρώτη μου φορά, δηλαδή όταν πρωτοπήρα το μηχανάκι, όταν πήγα και το αγόρασα κτλ. Μετά μου το άφησε ο πατέρας μου λίγο να το πάρω μέχρι το σπίτι από το μαγαζί που το πήραμε. Εντάξει, εδώ πέρα το ρέτμα να ξέρετε είναι όλα κοντά. Ξεκομπλέ. Εγώ το πήρα πρώτη φορά, δεν είχα ξαναοδηγήσει. Οδηγούσα ένα ηλεκτρικό πριν που πήγαινε μέχρι τα 40. Εντάξει, μπορούσα να το πάρω επειδή μου το χειριστώ. Το πήρα, την πρώτη βόλτα την πήγα μια χαρά. Μέχρι το σπίτι έφτασα δηλαδή. Αλλά όταν έφτασα στο σπίτι και λέω τον μπαμπά θα το ξαναπάρω να πάω κάτω. Ήταν ας πούμε το μοιραίο. Το μοιραίο τώρα, παπάρια μοιραίο. Σκέψω ότι πήγα ξέρω εγώ κάτω. Κάπου σε μια στροφή παιδιά, επειδή οι ρόδες ήταν καινούργιες, γλίστρησα. Γλίστρησα άσχημα παιδιά, οι ρόδες καινούργιες να ξέρετε είναι θανατηφόρες. Πρέπει να προσέχετε γενικά. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κάμερα. Τι κάνεις? Βίντεο για το YouTube. Τι? Κάτσε, περίμενε, γιατί δεν ακούγεσαι. Πάμε λίγο παρακάτω. Τι πέφτει, ρε μαλάκα. Ακούσατε τι έγινε. Εν τω μεταξύ, τώρα με ακολουθάει. Καλύτερα, σταματήσουμε λίγο το story time να δούμε λίγο τι θέλει αυτή. Ακούσατε για την κόντρα. Δεν ξέρω να ακούσετε καν στο μικρόφωνο. Μου λέει, πάμε μια κόντρα. Τέτοια άκυρα είναι που γουστάρω φουλ. Κάτσε να τη πω. Να μπούμε εδώ. Τι έγινε. Καλά, είσαι χάρηκα, Νίκο. Τραβάω βιντεάκια το YouTube, motovlog έτσι, δεν ξέρω αν έχεις ιδέα. Τι βάζεις, τι κόντρα μου λύγεις εκεί. Stop, μελλοντικός Νίκος εδώ πέρα. Σε σταματάω στο καλύτερο σημείο του βίντεο εξ επίτηδες. Τώρα ξέρεις ότι είμαι σπαστικός, αλλά πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι το οποίο προέκυψε και πρέπει να ακούσετε. Έχουμε χορηγό και τρόπο για να βγάλεις λεφτά. Και για να βγάλεις λεφτά, τέρμα τζάμπα. Χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα. Ένα μικρό βήμα, αλλά πολύ απλό. Ο σημερινός χορηγός αυτό εδώ πέρα το βίντεο είναι το Honey Gain. Το Honey Gain είναι μια πλατφόρμα, μια εφαρμογή και για τον υπολογιστή και για το κινητό, στο οποίο απλά βγάζεις χρήματα. Ένα παθητικό εισόδημα μικρό. Όταν εννοώ μικρό εισόδημα, εννοώ ότι μπορείς παράδειγμα να πληρώσεις συνδρομή στο Netflix, ένα premium Spotify, μπορείς παράδειγμα να αγοράσεις κάποια μικροπράγματα από site και μαγαζιά που θέλεις εσύ της επιλογής σου. Δεν είναι τόσο τρελά τα λεφτά, δεν είπαμε ότι θα βγάλεις και δεν θα γίνεις εκατομμυριούχος, αλλά μπορείς να κάνεις κάποια βασικά πράγματα, κάποιες βασικές ανάγκες και να κάνεις το κουμάντο σου. Αυτή τη στιγμή έχω βάλει στον υπολογιστή μου και εγώ και μαζεύω, μόνο που για σένα έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Εσύ βάζοντας τον κωδικό που βλέπεις αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου ή πατώντας από τα link στην περιγραφή, ξεκινάς με 5 ευρώ. Γιατί ως συνήθως είμαι ο Άλεξ, άμα θες να σε βοηθήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δικό μου κωδικό ή με το link στην περιγραφή, κερδίζεις 5 ευρώ δωρεάν στο λογαριασμό σου. Ξεκινάς κατευθείαν με ένα ταλιράκι και μαζεύεις. Ωστόσο, μου είπαν ότι η εφαρμογή σε προστατεύει από ιούς, κακόβουλα πράγματα κτλ. Το οποίο εντάξει, δεν θα πω πως το πιστεύω, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να λειτουργεί και σαν αντιβάιρους. Όσοι θέλετε, το κατεβάσετε στην περιγραφή και συνεχίζουμε τη βιντεάρα. Εντάξει, ωραίο μηχανάκι. Κάτσε, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα το μηχανάκι. Τι είναι το δικό σου? Κάτσε, περίμενε να ακούγεσαι κιόλας. Honda εννοείται, εντάξει. Όχι, εννοώ κυβικά. 125. 125. Δεν ξέρω, ρε, σε μένα πεντάρι. Το κόβει για πεντάρι. Δεν πειράζει και πάλι θα σου πατήσω. Καλά, εντάξει, μπορεί να σε έχω κιόλας. Τώρα, θα το δούμε. Βαλά, καλά, δεν πιστεύω το που γίνεται. Να είμαστε έτσι μόνοι, ρε παιδί μου, για να μπορούμε να κάνουμε τη. Τώρα, όντω θε. Ναι, ρε, εννοείται. Όχι, έχει τα μάξι. Εντάξει, τέρμα άβολο. Τέρμα άβολο. Εν τω μεταξύ, εγώ τραβούσα τέτοιο, ρε. Τραβούσα story time και λέω, δεν ξέρω τώρα το. Φοβάσαι μήπως. Δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε φάση κάνα. Κανα Γάλλου, άμα ξέρεις. Εντάξει, θα ακολουθήσω από πίσω. Πάμε. Ωραία. Δυνατό. Πού την είδες την κάμερα? Φαίνεται, ρε εσύ. Καλά, με έχεις πατήσει να το ξέρεις από τώρα αυτό. Αν ξέρεις να το κουμαντάρεις δηλαδή. Από πού είσαι? Από Ρέθυμνο. Ρέθυμνο. Σε ποιο σχολείο πας? Πας σχολείο. Τώρα τελειώνω. Τρίτη ηλικίου. Και εγώ τα ίδια. Έχεις δίπλωμα, οδηγάς νόμιμα. Είναι αυτό και δίπλωμα. 200 άρι μου είπες. Όχι, 150.
125. Με έχεις ρε, τι πάμε τώρα, ούτε καν. Ξεκάθαρα με έχεις. Θες από πλάκα και μόνο περιέργεια για το βίντεο. Μαλάκα, δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια άτομα ρε, θύμνο. Ευθεία πάμε. Κάτσε, κάτσε. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι να τη πω τίποτα για λεφτά. Να σου πω, επειδή γενικότερα το κανάλι είναι. Θα στο δείξω το μεταξύ μετά. Είναι. Ειδικεύομαι ρε παιδί μου, κάνω βίντεο με χρήματα. Κρατάς λεφτά. Εννοείται που κρατά λεφτά. Ωραία. Καλά, μπορεί να μην το κουμαντάρει, τι μου. Αυτό είναι θεριό. Θα τη πω άμα είναι σε λιγάκι. Να πάμε με λεφτά. Κάνω 50-20 κοντά, μην την. Αντικειμενικά, αν το πάρει σωστά, ένα 125 ή ένα 50 το όχι. Τώρα, κατά πόσο ξέρει αν το κουμαντάρει και να το πατάει, δεν ξέρω. Εγώ, α πούμε, όσο πάει το 50 το έχω πατήσει. Εν τω μεταξύ, καλή. Πώ την είδα. Γράψτε μου στα σχόλια. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Ελπίζω συζητήσει και συζητήσει να φάνηκαν, α πούμε, γιατί είναι κρίμα. Τελείως απρόπτου να συνεχίσω εγώ τώρα το story time ή να το πούμε σε άλλο βίντεο και να κάνω. Δεν ξέρω. Θα το συνέχιζα το story time μέχρι να φτάσουμε. Έχουμε λίγο δρόμο. Αλλά έχω λίγο. Είναι λίγο awkward τώρα, δεν ξέρω εγώ. Κάπως περίεργο. Σπάνια εντωμεταξύ πηγαίνω με αυτούς τους δρόμους. Δεν πάω γενικά τόσο κεντρικά. Ούτε αυτή λέει έχει δίπλα, ούτε εγώ έχω. Εντωμεταξύ. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να παρεξηγηθεί η κοπέλα από αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και έτσι αγοροκόριτσο μου φαίνεται. Κάτι τέτοιο ξέρω εγώ. Περίεργη στάση α πούμε τώρα. Κόντρα με το που με είδε ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια είναι. Όπως σε ωραίο μέρος πάμε. Έχεις ξανανεβεί από εδώ. Όχι, έχει πολύ κενό χώρο τώρα. Δούμε, δεν έχει καν κόσμο, το βλέπεις. Τώρα το έχεις πατήσει. Όχι, καλά είμαστε, εντάξει, κατάλαβα. Ελπίζω να φέρει, τώρα φαίνεσαι. Χαιρέτα! Αλλά και δεν το πιστεύω ότι κάναμε γνωριμία με το μότοβλο. Εγώ τώρα το έχω πατήσει έτσι, δηλαδή γίνομαι προς το ρεζίλ. Θα στρίψουμε δεξιά. Έχει χώρο. Κάτσε βασικά. Και εκεί μπορούμε να πάμε. Όπου θέλεις. Αυτό πώς έσβησε τώρα. Τάπεξ. Μαλάκα έσβησε. Μήπως δεν μας θέλει να κάνουμε την κόντρα. Δεν το έκανα επίτηδες, να ξέρεις. Με φοβάσαι. Εγώ. Μήπως έχει. Πολύ. Δεν ξέρω. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή ήρθαμε για μια κόντρα. Να σου πω, Instagram έχει. Δεν έχω τίποτα. Για γράψ το. Θα σκάσω με το κράνος. Τώρα τι θα κάνουμε. Ωραία, πούστη. Να ναι. Και πώς γυρνάς και σπίτι τώρα, άμα δεν λειτουργήσει μαλακία. Τέλεια. Σε κάνω. Κάνω όποτε μπορείς. Τι θα κάνουμε τώρα. Ήθελες και εσύ κόντρα. Θα το ξαναδοκιμάσω. Για κράτα μία το κράνος. Δεν παίρνει μπρος. Μια μαλακία γαμ... Τι κάνω. Κάπως αλλιώς παίρνει μπρος τώρα που το θυμάμαι. Νομίζω αυτή η μαλακή, η μανιβέλα, κάτι κάπως... Α, μανιβέλα. Ε? Μανιβέλα. Ξέρεις. Ξέρει εκείνη και δεν ξέρω εγώ. Έχουμε γίνει ρεζίλ στο Πανελλήνιο του YouTube, έτσι. Μήπως πρέπει να τις παίξουμε κάτω, να κατεβάσω αυτό. Έχω γίνει ρεζίλ στο ολόκληρο το YouTube, ξέρεις. Εντάξει. Ότι έχουμε γίνει ρεζίλ, έχουμε γίνει παιδιά. Αν το φτιάξεις, θα σου δώσω από τώρα τα λεφτά της κόντρας. Τώρα τι κάνουμε. Και εσύ πρέπει τώρα, δηλαδή μη σε καθυστερώ. Με τι πιάζω εγώ. Να πάρω οδική βοήθεια, τι να κάνω. Πάλι δεν έχει. Τι ξέρω τώρα, που τα έχει ο πατέρας, δεν έχω ιδέα. Εδώ ότι έχω τίποτα. Εδώ είναι. Ναι, δεν μπορώ, έχει ζέστη. Αυτό τελικά. Μια βοήθεια, παιδιά. Παιδιά, τώρα είμαστε στη μέση του πουθενά. Να πάρω τον πατέρα μου. Έλα, μπα. Μ' ακούς. Υπάρχει ένα θέμα. Ανέβηκα εγώ τώρα του γάλου πάνω για να κάνω τα γυρίσματα για το vlog. Και το μηχανάκι τώρα δεν παίρνει μπρος, να ξέρεις. Δεν παίρνει, άκου τι κάνει. Πάτα λίγο το κουτί. Άκου, παπά, πώς κάνει, άκου. Βλέπεις. Άκουρα χρειώσει λίγο. Ναι. Είσαι τελείως. Ναι, το έχω κλείσει, ωραία. Βενζίνη το βάλεις, Ναι, είναι φουλ από βενζίνη. Δεν έχουμε δύο άτομα, όχι, μόνο εγώ. Άνοιξε το πισέλα. Ναι. Έχει ένα κίτρινο κουμπί εκεί. Κίτρινο κουμπί, ναι, ένα lock and lock, ναι. Για κάνω το μία lock and lock, πού είναι τώρα. Τώρα στο unlock, ήταν το κάνα, το ξανά έκανα, εντάξει. Και κλείσεις έλα, βγάλω το πατάκι και ξαναβάλω μπροστά. Θα έκανε αυτό δουλειά. Τίποτα. Τόσο λίγο, ρε παιδί. Πατάς το φρένο. Τίποτα. Άσο, να πληρώσει, το πάρουμε σε 10 λεπτά, μα είμαι 8 που εκεί. Εντάξει, ξέρω. Θες να πάμε στην Κιάνα, να ζητάει όντως να κλειώσω. Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά εκεί πέρα δεν μπορούμε να πάμε τώρα στην πέστη του δρόμου, το ράξουμε. Ναι. Τέλος πάντων, το πάω τώρα αναγκαστικά. Τι μου είσαι, όπως σε λένε. Κατερίνα. Λουίσια Γρουσούζα, Κατερίνα. Εντάξει. Κατηφόρα την κατεβαίνω πάντως. Παιδιά, άμα φτιάξει, θα ξανανοίξω την κάμερα. Αν όχι, θα έρθει ο πατέρας μου να έχουμε δουλειά. Δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω. Τώρα ελπίζω να κάνουμε δουλίτσα για να φύγουμε και ίσως θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε την κόντρα. Τι κάνουμε την κόντρα, αν την να φτιάξει.
Ναι, ναι. Πού θα σε ξαναπετύχω εσένα τώρα. Εντάξει, άμα είναι, θα το κανονίσουμε. Άμα πάει καλά το βίντεο, μα όντως θέλουν τα παιδιά. Εντάξει. Μπορούμε να το κανονίσουμε. Εντάξει, βλέπουμε τώρα. Άμα φτιάξει, θα ξανανοίξω την κάμερα. Πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες, φοβάται την κόντρα. Ναι, αυτό αυτή. Ξανανοίγω σε 10 λεπτά. Αν έχει φτιάξει, αν όχι, θα σας ενημερώσω ότι δεν έφτιαξε για την πατήσα μας. Λοιπόν, σας ενημερώνω σε πάρα πολύ λίγο. Εντάξει. Καλά είμαστε. Και έτσι είμαι μετά από εκεί που είδατε που ήταν ο πατέρας μου μέχρι εδώ κάτω στο σέρβις, σύρση μου. Μεγάλο γάλα. Παιδιά, έχω υδρώσει, έχω γίνει λούτσα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Χέρια, πόδια. Χάσαμε την κόντρα, δηλαδή δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε. Αλλά αν θέλετε να συνεχίσει να ξαναγίνει, να προσπαθήσω να μιλήσω με την κοπέλα, γράψτε μου το κάτω στα σχόλια. Σας αφήνω και οι υπόλοιπες ενημερώσεις στο Instagram. Χαιρετώ.